Και σήμερα οι αγρότες προχώρησαν στην παρεμπόδιση της διέλευσης των οχημάτων από την γέφυρα του Νέστου, ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τις ώρες αποκλεισμού να παραμένουν μέχρι στιγμής σταθερές. Η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών παίρνει όλο ένα και μεγαλύτερες εκτάσεις, με τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα να αυξάνονται, με την εμφάνιση νέων σε άλλες περιοχές, με τους αγρότες να γνωστοποιούν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω την στιγμή που τους αφαιρείται το δικαίωμα να βιοπορίζονται με αξιοπρέπεια. Είμαστε στον μπλόκο, όπως ξέρετε, από την προηγούμενη Πέμπτη. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις, δεν θα σταματήσουμε τουλάχιστον άμεσα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Θέλουμε να γίνει άμεση απόσυρση του φορολογικού και του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που θα έρθουν στη Βουλή για συζήτηση και συνέχεια για ψήφιση. Αν λοιπόν αυτά αποσυρθούν και ξεκινήσει η συζήτηση από την αρχή, τότε θα συμμετέχουμε και εμείς σε συζητήσεις. Ελπίζουμε να γίνει κάποια στιγμή αυτό. Θέλω να πω επίσης ότι μέχρι και την Πέμπτη, σε όλη την περιφέρεια, οι δρόμοι θα είναι κλειστοί από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2 και μετά θα μένουν συνέχεια ανοιχτοί. Λάδι στην φωτιά έρχεται να ρίξει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, που έκανε λόγο για ανεξέλεγκτη φοροδιαφυγή των πολιτών σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Sky. Μεταξύ άλλων, δήλωσε ότι η αγροτική παραγωγή της χώρας ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ υπολογίζεται πως δηλώνονται μόνο τα μισά. Από μεριάς τους, οι αγρότες κάνουν λόγο για προκλητικές δηλώσεις και καλούν τον Υπουργό να ζητήσει συγγνώμη, ισχυριζόμενοι πως τα λεγόμενά του δεν βασίζονται σε απτά στοιχεία. Καταρχήν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Αποστόλου, γιατί έχω την εντύπωση ότι μίλησε χωρίς να έχει κανένα απολύτως στοιχείο. Από πού προκύπτει ότι από τα 10 δις που είναι η ελληνική παραγωγή φορολογούνται μόνο τα 5. Τι πιστεύει, ότι τα άλλα τα 5 δεν τα δηλώνουμε, τι ακριβώς? Εγώ σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει Έλληνας παραγωγός και αν υπάρχει θα είναι ένα μικρό ποσοστό της τάξης του μισού ή βαριά 1% που να μην δηλώνει αυτά που πουλάει. Και από εμπειρία προσωπική που έχω, αλλά και με συναδέλφους, ξέρουμε ότι οτιδήποτε παράγουμε το πουλάμε. Δεν έχει πουλήσει κανένα βαμβάκι χωρίς τιμολόγιο, ηλίαδο, καλαμπόκι, σιτάρι, οτιδήποτε παράγει. Φασόλια τα πάντα είναι με τιμολόγιο. Αν λοιπόν ο κύριος Αποστόλου αυτό πιστεύει χωρίς κανένα στοιχείο, οφείλει λοιπόν πρώτα να ζητήσει συγγνώμη και αν όντως έτσι είναι, να φροντίσει λοιπόν το κράτος και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να βάλουν ένα τέλος. Αλλά θα επαναλαμβάνω, τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση συνεχίζει να δηλώνει πως ο μόνος δρόμος προς την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει και με τους αγρότες αλλά και με όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ο διάλογος. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λυθεί μέσω του διαλόγου πλέον το πρόβλημα ή η κατάσταση έχει φτάσει στα περαιτέρω? Κοιτάξτε, όλα τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, με συζήτηση. Πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε οι δύο μεριές, αλλά πρέπει να βάλουμε και την ατζέντα. Ποια θέματα θα συζητήσουμε και με ποιο τρόπο. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια συζήτηση με θέματα τα οποία για μας είναι κόκκινη γραμμή και δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αν λοιπόν γίνει αυτή η αρχή, σαφώς και θα καθίσουμε εκεί και έχουμε προτάσεις, έχουμε και επιχειρήματα. Εμείς, για παράδειγμα, εδώ στην περιφέρεια προτείνουμε να υπάρχει ένα φορολόγητο της τάξης των 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και δεν το προτείνουμε μόνο για αγρότες και κτηνοτρόφους, το προτείνουμε για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως επίσης να μείνει ο φόρος στο 13% και όχι να πάει στο εξωτερικό 26%. Οι επόμενες ημέρες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμες και αναμένεται να δοθεί κάποια λύση μετά από συνάντηση που θα επιδιώξει να έχει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με σώμα εκπροσώπησης των αγροτών.